Το ελληνικό χρέος είναι όντως γιγάντιο και η κύρια αιτία του είναι κοινή με τα χρέη όλων των άλλων χωρών της Ευρώπης. Οφείλεται στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκούνται εδώ και 25 χρόνια και κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι τα φορολογικά δώρα στους πλούσιους, στο κεφάλαιο. Φυσικά στην Ελλάδα αυτό πήρε τεράστιες διαστάσεις, μεγαλύτερες από ό,τι σε άλλες χώρες, γιατί προϋπήρχε. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι πλήρης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα για το έτος 2011, όταν το σύνολο των Ελλήνων εφοπλιστών, θα ξέρετε ότι ο ελληνικός στόλος παραδοσιακά είναι ο μεγαλύτερος, οι Έλληνες εφοπλιστές πλήρωσαν στο ελληνικό δημόσιο κατά το έτος 2011 συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ. Το χαρτόσημο των μεταναστών στις αιτήσεις τους για χαρτιά απέδωσε στο ελληνικό δημόσιο 54 εκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, επιβεβαιώνεται αυτό που ξέρουμε παντού στον κόσμο, ότι η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή είναι η φτώχεια και η φτωχή. Στην Ελλάδα το πρόβλημα εδώ και αρκετό καιρό δεν είναι πια οικονομικό, είναι πολιτικό. Πολλές από τις πολιτικές που ασκούνται, πολιτικές λιτότητας, προκαλούν την καταστροφή, την κατάρρευση ακόμα και τμήματων των πλουσίων αυτής της χώρας, ακόμα και καπιταλιστών. Πράγμα που έχει σαν συνέπεια ότι είναι μια τεράστια πλειοψηφία του πληθυσμού που υποφέρει. Που υποφέρει πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και μια μειοψηφία, μικρή μειοψηφία, η οποία υποφελείται αφάνταστα από αυτό που στην πραγματικότητα είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός πόλεμος που έχουν κηρύξει μια μειοψηφία στην Ελλάδα και διεθνώς ενάντια στην πλειοψηφία του πληθυσμού. Δεν είναι το 99% όπως με κάποια δόση υπερβολής λένε λέει το αμερικανικό κίνημα, το Occupy Wall Street, 99%, αλλά το πλησιάζει αρκετά. Είναι σίγουρα το 90% τουλάχιστον του ελληνικού πληθυσμού. Μα αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη παραπέμπει σε μια πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο επίπεδο του πλανήτη, ανάμεσα σε ένα κέντρο υπεραλιστικό, παλιότερα απικιοκρατικό, τώρα νέο απικιοκρατικό και σε μια τεράστια περιφέρεια που χοντρικά είναι ο τρίτος κόσμος, ένα κέντρο που εκμεταλλεύεται την περιφέρεια. Το ίδιο πλέον συμβαίνει και στο επίπεδο της λεγόμενης Ενωμένης Ευρώπης, ακόμα και μέσα στην Ευρωζώνη. Υπάρχει ένα κέντρο που χοντρικά το ξέρουμε όλοι ποιο είναι. Είναι ο γερμανογαλλικός άξονας, πλαισιούμενος από τους δορυφόρους τους, που είναι οι βόρειες χώρες, που είναι η Ολλανδία, που είναι το Βέλγιο, που είναι η Αυστρία, οι οποίες εκμεταλλεύονται τον Νότο. Και γινόμαστε μάρτυρες μιας νέας, μιας τάσης προς μια νέα κατανομή της εργασίας στην ίδια την Ευρώπη, πράγμα που δεν γίνεται κρυφά, γίνεται φανερά πλέον, αρκεί μόνο να θυμηθούμε δηλώσεις της ίδιας κυρίας Μέρκελ, του Υπουργού της Οικονομικών του κυρίου Σόιμπλε και όλων των άλλων μεγαλύτερων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι υπόσχονται για τις χώρες του Νότου, τις χώρες Μεσογείου, ένα μέλλον που συνοψίζεται στο ότι θα αφιερωθούν σε δύο βασικούς τομείς, που είναι αυτός του τουρισμού και της παραγωγής ενέργειας που θα κατευθύνεται στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Φυσικά και εδώ έχουμε διαφορετικές εντάσεις, τουλάχιστον προς το παρόν.
αλλά πρόκειται για μια τάση η οποία κάθε μέρα που περνάει γίνεται και πιο ξεκάθαρη, τάση συνειδητή, η οποία βασίζεται και στις πολύ συγκεκριμένα σχέδια, αρκεί και μόνο να θυμηθούμε τα σχέδια τα ενεργειακά που βασίζονται στα φωτοβολταϊκά κλπ, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον και αναπτύσσονται μόνο στην Ελλάδα, στην Νότια Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και αλλού, που θα παράγουν ενέργεια που θα πηγαίνει στη Γερμανία και όχι μόνο. Μα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και γενικότερα η Τρόικα δεν είναι παρά ένα εργαλείο για την κοινική άμεση και ομοί εφαρμογή μιας πολιτικής που από τη μία θέτει σε αμφισβήτηση και καταργεί όλα τα κεκτημένα της τεράστιας πλειοψηφίας του πληθυσμού στο επίπεδο όχι μόνο των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και των δημοκρατικών ελευθεριών, και από την άλλη μεριά εμπεδώνει τη νέα κατάσταση για την οποία μίλησα προηγουμένως, της αποικιοκρατίας στην καρδιά της Ευρώπης. Και αυτό γίνεται φανερό από τους όρους που επιβάλλει συνεχώς η Τρόικα, εξάλλου όλη της η αποστολή μπορεί να συνοψιστεί σε αυτούς τους όρους. Όρους εκβιαστικούς, όρους που αυτόματα καθιστούν την δίθε βοήθεια που παράγει, που παράσχει στην Ελλάδα και η οποία δημιουργεί ένα όλο και μεγαλύτερο χρέος, ένα χρέος απεχθές, ένα χρέος παράνομο. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλη αυτή η δίθεν βοήθεια, η οποία στο 96-97% της προορίζεται για την πληρωμή των τόκων και λιγότερο του ίδιου του χρέους, αλλά προς Θεού σε καμιά περίπτωση δεν πηγαίνει είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία, είτε στους φτωχούς, είτε στους άνεργους κλπ. Στην Ελλάδα, όλα αυτά τα χρήματα της δίθεν βοήθειας καθιστούν, δίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε η Ελλάδα απ' τη μία να χάνει την λίγη εθνική της κυριαρχία που είχε και απ' την άλλη μεριά να βυθίζει στην εξαθλίωση τον πληθυσμό της. Με άλλα λόγια, έχουμε εδώ ένα καμπινάτο παράδειγμα στο έτος 2012 στην καρδιά της Ευρώπης μιας αποικιοκρατικής κατάστασης η οποία δεν είχε υπάρξει ούτε στις χειρότερες μέρες δόξας της αποικιοκρατίας, για παράδειγμα της Αφρικής, στο Βελγικό Κονγκό. Απλούστατα γίνεται σήμερα με τέτοιο κοινικό τρόπο και μπροστά στα μάτια όλων, ακριβώς για παραδειγματισμό, επειδή η Ελλάδα είναι ένα εργαστήριο λιώδος. Τα 5 έκτα περίπου του ελληνικού δημόσιου χρέου σήμερα, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί τα 2,5 τελευταία χρόνια, είναι ένα χρέος προς την Τρόικα. Αλλά η θέση μας και σαν Ελληνική Επιτροπή για το λογιστικό έλεγχο του χρέους είναι ότι αυτό το χρέος δεν πρέπει να πληρωθεί επειδή είναι ένα καραμπινάτο απεχθές χρέος σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που δίνει σε ένα τέτοιο είδους άνομο χρέος το διεθνές δίκαιο εδώ και πάνω από 120 χρόνια. Συγκεκριμένα, αυτό που κάνει άνομο το χρέος του ελληνικού δημοσίου προς την Τρόικα είναι το γεγονός ότι κάθε φορά που συνάφθηκε αυτό το χρέος, αυτό έγινε κάτω επί εκβιαστικούς όρους και ενώ η Τρόικα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο και όσοι είναι από πίσω της για να τρομοκρατήσουν το ελληνικό λαό και για να παραβιάσουν κάθε ίχνος νομιμότητας. Θυμίζω ότι
το πρώτο χρέος, το πρώτο μνημόνιο, παρανομώντας με τρόπο σκανδαλώδη, δεν πέρασε από το ελληνικό κοινοβούλιο, πράγμα που είναι αντισυνταγματικό και δεν ψηφίστηκε ποτέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που χαρακτηρίζει και χθες και σήμερα την δίθεν βοήθεια για τη σωτηρία της Ελλάδας είναι το γεγονός ότι αυτή έγινε με το περίστροφο στον πρόταφο των Ελλήνων και ενώ σαν αντάλλαγμα κάθε φορά, πράγμα που είναι ακόμα πιο σκανδαλώδες, ζητούσε η Τρόικα και όσοι είναι από πίσω της και το δεχόταν οι ελληνικές κυβερνήσεις και το εφαρμόζουν ήδη μέτρα ενάντια σε βασικά, αγαθά και θεμελιώδεις ελευθερίες του ελληνικού λαού. Σε τελευταία ανάλυση, αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα πρέπει να ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Γιατί μέσω της Ελλάδας αυτό που έχουν καταφέρει και προσπαθούν να πετύχουν είναι να αλλάξουν όλο το διεθνές δίκαιο. Πώς? Εμπεδώνοντας στο διεθνές δίκαιο μια νέα αρχή σε πλήρη αντίθεση με την παλιότερη. Η παλιότερη σε καταστάσεις ανάγκης σαν για αυτές που ζούμε σήμερα και όχι μόνο στην Ελλάδα υποχρέωνε τα κράτη να δίνουν απόλυτη, όχι επέτρεπαν, υποχρέωναν τα κράτη να δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην κάλυψη των βασικών αγών των πολιτών τους και όχι των πιστωτών. Η τελευταία συμφωνία το Φεβρουάριο μεταξύ Τρόικας και Ελλάδας στις Βρυξέλλες όχι απλώς υποχρεώνει την Ελλάδα να πράξει το αντίθετο, αλλά παίρνει και εκείνα τα συγκεκριμένα μέτρα που αποτρέπουν, εμποδίζουν την Ελλάδα να κάνει πίσω στο μέλλον. Αυτό δεν ενδιαφέρει μόνο την Ελλάδα. Η απόλυτη προτεραιότητα στους πιστωτές και όχι στους ανθρώπους είναι κάτι που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο και συγκεκριμένα αν αυτό εμπεδωθεί στο επίπεδο της Ευρώπης και όλου του κόσμου, τότε μπορούμε να πούμε ότι πλέον θα έχει ανοίξει η πόρτα διάπλατα για κάθε βαρβαρότητα, για την πιο ασύλληπτη βαρβαρότητα σήμερα, όπου ο καθένας, ο κάθε καπιταλιστής, ο κάθε ισχυρός θα είναι σε θέση νόμιμα πλέον να σφάξει εκατομμύρια κόσμο προκειμένου στο όνομα πιανού πράγματος, της απόλυτης προτεραιότητας που έχουν οι πιστωτές και οι ανάγκες τους. Είναι βέβαιο ότι στην Ελλάδα η διαφθορά προπολού έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Είναι μια διαφθορά αυτών που κυβερνούν την Ελλάδα μόνοι τους, δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα, τα δύο κόμματα της αστικής τάξης, τα δύο κόμματα των εκλεκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των φίλων της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Ολάντ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά είναι αφελές να νομίζουμε ότι η διαφθορά έχει εφευρεθεί από τους Έλληνες για να εξυπηρετεί μόνο τους Έλληνες. Για να είναι κάποιος διεφθαρμένος πρέπει να υπάρχει κάποιος που τον διαφθείρει. Και αυτοί που τον διαφθείρουν είναι πάρα πολύ γνωστοί. Είναι οι μεγάλες πολυεθνικές της Γερμανίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σήμερα ζούμε εξάλλου αυτές τις μέρες ένα νέο σκάνδαλο όταν μια τελική συμφωνία διευθέτησης των διαφορών μεταξύ της Siemens και του ελληνικού δημοσίου, μια Siemens που έχει καταδικαστεί από τα γερμανικά δικαστήρια επειδή διεύθυρε Έλληνες αξιωματούχους και κυβερνητικούς αξιωματούχους, έκλεισε με ένα σκανδαλώδη τρόπο με τη Siemens να πληρώνει 100 υποτροφίες το χρόνο σε Έλληνες. Πρώτη για ένα νέο σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο το οποίο έχει πάρα πολλές πτυχές, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα που έχει ένα τόσο τεράστιο χρέος πρέπει να πληρώσει με το αίμα των πολιτών της όταν αυτοί που ζητάνε το αίμα δεν δέχονται ουσιαστικά καμία περικοπή, για παράδειγμα στα δυτικές δαπάνες, επειδή απλούστατα είναι οι ίδιοι
που πουλάνε τα άχρηστα υποβρύχια τους, αεροπλάνα ή οτιδήποτε, Γερμανία και Γαλλία κυρίως, στον ελληνικό στρατό. Με άλλα λόγια, όταν μας λένε τέτοιες ιστορίες, αν ήταν συνεπείς και ειλικρινείς, θα έπρεπε να αρχίσουν σκουπίζοντας τη δικιά τους αυλή, πιάνοντας και τιμωρώντας αυτούς που διαφθείρουν τους Έλληνες. Σε τελευταία ανάλυση από την ελληνική διαφθορά, τα 9 δέκατα δεν μένουν καν στους διεφθαρμένους Έλληνες. Πήγαινε πάλι στο εξωτερικό. Έλληνες! Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, εδώ και καιρό μάλλον, μοιάζει σαν δυο σταγόνες νερό πλέον, με αυτό που συνέβη ειδικά στη Γερμανία, γενικότερα στην Ευρώπη, στο Μεσοπόλεμο. Ειδικότερα όμως στη Γερμανία, και εγώ θα έλεγα ότι σήμερα αυτή η διαδικασία στην Ελλάδα, της ελληνικής Βαϊμάρης, μοιάζει πάρα πολύ με την γερμανική Βαϊμάρη στην εντελώς τελευταία της φάση. Δηλαδή λίγο πριν ανέβουν οι ναζιστές και ο Χίτλερ στην εξουσία. Είναι πάρα πολλά τα κοινά σημεία. Η Ελλάδα σήμερα είναι και μια ταπεινωμένη χώρα. Και γίνεται το παν κάθε μέρα, εδώ και χρόνια, για να ταπεινωθεί, για να μην της μείνει ίχνος από εθνική ανεξαρτησία. Βάζοντας Γερμανούς ειδικούς σε κάθε ελληνικό υπουργείο. Δεν είναι Έλληνες πλέον που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Αυτό τι σχέση μπορεί να έχει με το Μεσοπόλεμο? Τεράστια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί πλέον η ιστορία που παραδέχονται όλοι, ότι είσαι ένας από τους λόγους της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία και των ναζιστών, προτιμάσαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα 5 εκατομμύρια νεκρούς, ήταν η συνθήκη των Βερσαλιών, που γονάτισε και εκείνη τη Γερμανία, πίνοντας το αίμα, εξαναγκάζω η Γερμανία σε μέτρα αντίστοιχα με αυτά που παίρνω σήμερα σε βάρος Ελλάδας. Όχι απλώς λιτότητα, αλλά κατάργηση κάθε εθνικής κυριαρχίας, κάθε εθνικής αξιοπρέπειας ταυτόχρονα. Και φτώχεια και ταπείνωση. Και μόνο αυτό θα μπορούσε να προσφέρει μια βάση για πολύ χρήσιμους παραλληλισμούς μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Το κυριότερο όμως δεν είναι αυτό. Η ζήτηση δεν είναι ακαδημαϊκή. Σήμερα η Ελλάδα απειλείται να έχει την ίδια τύχη με αυτή που είχε η Γερμανία και μέσω της Γερμανίας όλη η Ευρώπη πριν 80 χρόνια. Η απειλή είναι άμεση, έχει όνομα, δρά κάθε μέρα, είναι η Χρυσή Αυγή, είναι η πολιτική δύναμη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο μετά τις εκλογές, και αν δεν αντιδράσουμε άμεσα και αποφασιστικά εδώ στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, το μέλλον διαγράφεται αντίστοιχο με εκείνα της δεκαετίας του 30. Μας το λένε όλοι, και οι Έλληνες και οι ξένοι εχθροί μας, ότι δεν υπάρχει μέλλον, ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Είμαστε ήδη στον έκτο χρόνο μια τρομακτική ύφεση στην Ελλάδα. Η μόνη διέξοδος είναι να σπάσει αυτός ο γόρδιος δεσμός. Περίπου ό,τι υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές. Ένα, να καταργηθούν αμέσως τα μνημόνια και οι πολιτικές λιτότητες. Να καταγγελθεί το χρέος. Να δημιουργηθεί μια διεθνής επιτροπή λογιστικού ελέγχου του χρέους που θα ταυτοποιήσει το άνομο τμήμα του, προκειμένου να το κηρύξει άκυρο και να μην το πληρώσουν οι Έλληνες. Φυσικά, για να γίνουν αυτά και πάρα πολλά άλλα, χρειάζεται εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα ο λαός να πάρει την εξουσία, τα θύματα αυτής της πολιτικής. Είναι φανερό ότι ζούμε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή με παγκοσμιοποιημένα προβλήματα και με αντιπάλους των από κάτω, μια χούφτα από αυτούς που μας κυβερνούν και οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά συντονισμένοι, ρονταρισμένοι, υπερεξοπλισμένοι, με τρομακτικές εμπειρίες απέναντι σε εμάς που δεν έχουμε απολύτως τίποτα από όλα αυτά. Να νομίσουμε ότι μπορούμε να βρούμε λύση ο καθένας στη γωνιά του, είναι ο πιο σύντομος δρόμος
για να μας ξεκάνουν τον έναν μετά τον άλλο στη σειρά. Μόνο μαζί μπορούμε να έχουμε την ελπίδα, όχι τη σιγουριά, ότι μπορούμε να αποτρέψουμε το χειρότερο. Γιατί αυτή τη φορά το χειρότερο δυστυχώς δεν θα μοιάζει με τίποτα από αυτά που έχουμε βιώσει στο παρελθόν, ακόμα και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί έχουμε μια σύζευξη κρίσεων, δεν έχουμε μόνο αυτή. Αρκεί και μόνο να θυμηθούμε ότι πίσω από όλα αυτά και ταυτόχρονα με όλα αυτά και το πρώτο θύμα όλων αυτών είναι η κλιματική κρίση, η κλιματική καταστροφή, αυτό που διακυβεύεται πλέον και η ιστορία καλεί εμάς, τους από κάτω, να το αποτρέψουμε, είναι επιβίωση του ανθρώπινου είδους πάνω στον πλανήτη. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Hello!